Μια σχολική χρονιά, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, σήμερα ξεκινά. Σε λίγες ώρες θα κληθούμε να αγιάσουμε τα παιδιά των χριστιανών και όποιον άλλον βρίσκεται εκείνη την ώρα στο προάβλιο και καλοπροαίρεται δέχει την ευλογία της Εκκλησίας, διότι αυτοί που καλοπροαίρεται είναι στο προάβλιο μπορούμε να το πούμε ως προσελήτους, ως θετικά διακείμενους προς τον χριστιανισμό και το δικό του μήνυμα. Έτσι αγιάζοντας, προσευχόμενοι δηλαδή και τα παιδιά μας, οι ευχές μας είναι ολοκάρδιες, είναι γεμάτες χαρά και χάρη Χριστού. Επικαλούμεθα το δικό του όνομα και τον παρακαλούμε να έρθει να φωτίσει αυτά τα παιδιά και τους καθηγητές τους μαζί, διότι, ξέρετε, στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική διαδικασία τίποτα δεν γίνεται μονόπλευρα. Δηλαδή, ούτε οι καθηγητές και δάσκαλοι μόνοι τους μπορούν να κάνουν την δουλειά τους όπως πρέπει, ούτε και τα παιδιά θα μπορούσαν να παιδαγωγηθούν άνευ παιδαγωγού. Οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο και θαυμασιότερο. Βέβαια, τους βομβαρδίζουν πολλές φορές διάφορα πράγματα από το Υπουργείο, δεν ξέρω αν αυτοί που τα σκέπτονται στο Υπουργείο είναι γνώστες του τι γίνεται στην περαιτέρω κοινωνική έβρεση των ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς τα σκέπτονται, αν αυτά που σκέπτονται υλοποιούνται, αν αυτά που σκέπτονται γίνονται πράξεις στην καθημερινή διαδικασία του σχολείου. Αλλά θα ευχηθούμε στα παιδιά μας με ρωμαλαιότητα να χυθούν στον στίβο της σχολικής αγωγής, εκεί να πάρουν όσα αγαθά έχουν οι καθηγητές να τους δώσουν, όσα όμορφα πράγματα γράφουν τα βιβλία τους. Δεν χρειάζεται να διαβάζουν μόνο τα βιβλία του σχολείου, υπάρχουν χιλιάδες βιβλία τα οποία μπορούν να συμβουλευτούν και να διαβάσουν, μπορούν και λογοτεχνικά και άλλα επιστημονικά και άλλα όμορφα πράγματα, τα οποία την ευχή σας, σεβασμιότατε, να είστε καλά, να εύχεστε για τα παιδιά μας και εδώ, και στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο και εκεί που επιμένετε εσείς προσεπίσκοπες στη Μοζαμβίκη. Θα ήταν όμορφο αυτά τα παιδιά να χαρούν την σχολική διαδικασία, μην βλέπουν το σχολείο ως μπαμπούλα, μην το βλέπουν ως καταναγκαστικά έργα. Αν δεν πηγαίνουν χαρούμενα, αν δεν πηγαίνουν με χαρά στο σχολείο, ίσως είναι μάταιος ο κόπος τον οποίο κάνουμε σε όλη αυτή τη σχολική διαδικασία, και να ευχηθούμε και στους καθηγητές μας, στα σχολεία που θα πάω, ειδικά στη γυμνάσιο και στο ΕΠΑΛ, οι καθηγητές που είναι αρκετοί, μέχρι σήμερα ήταν και κάποτε μερικοί από αυτούς καθηγητές δικοί μου, έκαναν προσπάθεια και ξέρω την προσπάθειά τους, την έχω πλέον αποτιμήσει γιατί το έχω βιώσει ως μαθητής τους και μπορώ να πω ότι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και αυτή την ολοκάρδια ζέση με την οποία δόθηκαν στην καθηγεσία και στη διδασκαλία ενώπιον των μαθητών τους. Εμείς την απολαύσαμε, την πήραμε, την κάναμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τρόπο και πράξη ζωής και μας ωφέλησε πάρα πολύ και ευχόμεθα και τα παιδιά ετούτα να ωφεληθούν, διότι οι καιροί είναι δύσκολοι και ίσως χωρίς σωστή εκπαίδευση, χωρίς γνώσεις, χωρίς αυτά τα ανθρώπινα εφόδια δεν θα πάμε καλύτερα και υψηλότερα. Και με αυτά τα ανθρώπινα εφόδια μαζί, κατά παράδοση, τελούμε και τα αγιαστικά μας καθήκοντα εμείς οι κληρικοί και οι χριστιανοί ανοίγουν την καρδιά τους και παίρνουν επάνω τους λίγες σταγόνες από τον αγιασμό και λίγη ομορφιά από τον Τίμιο Σταυρό με τον οποίο αγιάζονται και λίγη ωραιότητα από το ελπιδοφόρο χρώμα του βασιλικού που είναι το πράσινο που μας φέρνει πιο κοντά στο να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Και να ευχηθούμε σε αυτά που θα δώσουν εξετάσεις πανελλήνιες να έχουν από τώρα καλή και ευλογημένη πορεία. Μην αγχωθούν για τίποτα και όποια αποτυχία να γίνει δεν είναι προς θάνατον. Και αν μερικά θελήσουν να φύγουν για το εξωτερικό, για σπουδές ή για εργασία, μην ξεχνούν ότι η πατρίδα τους χρειάζεται. Όχι να βολευόμαστε στο εξωτερικό και να κάνουμε μόνο καριέρες, αλλά
να επανερχόμαστε εδώ και να στείλουμε καλύτερα πράγματα για τη δική μας πατρίδα και το δικό μας αύριο. Να έχετε την ευλογία του Θεού, παιδιά μου αγαπημένα, στους καθηγητές μας πολύ και καλή δύναμη και κουράγιο. Να είστε καλά όλοι οι φίλοι και φίλες που θα δούμε σήμερα στο γυμνάσιο και στο ΕΠΑΛ Καρνιδίου και στο δημοτικό του Ηλιοκάστρου. Να είστε καλά. Καλή πρόοδο, παιδιά μου.